ήξερα ότι έχω πιθανότητες για τον χρυσό, αλλά ο πόνος του Τόκιο, η τέταρτη θέση, ήξερα τι σημαίνει να είσαι τέταρτος και πιστεύω είναι πολύ μεγαλύτερος ο πόνος σε σχέση με τη χαρά του χρυσού. Και έτσι αν με ρωτούσες πριν αν είχες να διαλέξεις μεταξύ του να ρισκάρεις το χρυσό ή να χάσεις όλα ή να πιάσεις το αργυρό ή ακόμα και το χάσκινο, πάντα θα διάλεγα το μεγάλο. Αυτό είναι το θέμα, ότι και εμείς έχουμε ανάγκη από ένα μετάλλιο. Σίγουρα το χρυσό είναι καλύτερο. Όμως ας αναλογιστούμε και είμαστε πόσο εσύ παλεύεις όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μπορεί να πάρεις από 10 χρόνια, αλλά όλα αυτά τα 12 χρόνια δεν είσαι στην αφάνεια, είσαι στην ελίτ και το παραδέχονται όλοι. Ίσως να άρχισε στο Τόκιο να έρθει το δεύτερο και τώρα. Έτσι όπως τα λες, η κατηγορία αυτή είναι πιο δύσκολη από όλες. Βλέπεις παγκοσμίους πρωταθλητές που τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν έκαναν να κουτάμε στην πετάλα. Βλέπεις την βαθμολογία, πόσο ψηλή ήταν που δείχνει το βάθος του στόλου και τη δυσκολία εδώ της μασσαλιάς με τον άνεμο. Παστάρος αυτή τη βδομάδα ήταν καλύτερος και απλά πρέπει να του πω μπράβο. Πριν από τα βράδια ήξερα ότι έχω πιθανότητες να το κερδίσω. Ο αγώνας στις πρώτες μέρες δεν μου έβγαινε όπως θα ήθελα, αλλά πιστεύω αυτό δείχνει την καρδιά ενός μεγάλου πρωταθλητή, ακόμα και όταν ο αγώνας δεν σου έρχεται ακόμα να μπορεί να δεις το αποτέλεσμα. Παύλο, θέλω να αφήσω με τον Αυστραλόν πίσω, για μας είναι μόνο ο Παύλος, δεν υπάρχει άλλος. 5 Ολυμπιάδες, 2 μετάλλια πάνω πολλά πίσω. Περίμενες, το ονειρεύτηκες φαντάζομαι, αλλά άλλο να το ονειρεύεις για άλλο να το υλοποιείς. Δεν το περίμενα, σίγουρα να έχεις τόσο μακροπρόθεσμη καριέρα, να περνάς διαφορετικά στέλια στη ζωή σου, να πατρεύουμε, να γίνομαι πατέρας, να μεγαλώνουμε παιδί και ακόμα να μπορώ να είμαι σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα δεν μπορεί να το περιμένεις, απλά όπως τα φέρνεις το ίδιο σε γνώμων τους ανθρώπους που είναι γύρω σου και σε στηρίζουν να μπορείς να κάνεις εσύ αυτό που αγαπάς. Πέρα από αυτά που έχεις πετύχει, έχεις δημιουργήσει και κάτι άλλο που είσαι υπεύθυνος από εδώ και πέρα, είσαι πρότυπο. Ο κυπριακός αθλητισμός σε χρειάζεται ως οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι θα σταματήσει όχι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Είσαι έτοιμος και εσύ να προσφέρεις με όλη αυτή την εμπειρία, όλα αυτά που έχεις πετύχει, να σταθείς δίπλα στον Κυπριακό αθλητισμό. Στέκεσαι από τώρα, δεν χρειάζεται, απλά εκεί θα είναι πιο έντονο. Σίγουρα είναι υποχρέωση μου, σίγουρα θα έρθει η ώρα να είμαι πιο έτοιμος. Είναι υποχρέωση μου όλη αυτή η επένδυση που έκανε το κράτος σε μένα αυτά τα χρόνια με τα πολυδάπανα ταξίδια και αγώνες, μια και στο πλάι πολυδάπανα άθλημα. Είναι η γλυκιά υποχρέωση να επιστρέψω πίσω από όλες αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις. Μπορεί να είναι αισθάνομαι στο πλέον, αλλά πιστεύω με αυτά που αποκομίσα όσα χρόνια μπορώ να μιλήσω για αθλητές από άλλα. Να σε διακόψω, μόλις έχουμε συνδεθεί ζωντανά, Ιωάννα, εδώ έχουμε μαζί μας τον αργυρό Ολυμπιονίκη για δεύτερη φορά, Παύλο Κοντίδη. Παύλο, θα μου επιτρέψει να σου ζητήσω να παραλάβεις κάποια από αυτά τα όμορφα που μας λένε νωρίτερα, γιατί εντυπωσιακές μοναδικές στιγμές που ζεις και ζούμε όλοι μαζί σου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, ευχαριστώ την Κύπρο για την αγάπη και την ενέργεια που με στέλνει, για να είμαι ειλικρινής, θα είχα όλα κλειστά, αλλά σήμερα θα ανοίξει το κινητό και τα social media πιστεύω θα έχει γίνει μια έκρηξη από αγάπη και από likes. Τα συναισθήματα είναι φανταστικά. Αυτό που έλεγα και στο Γιώργο, πέρασα 12 χρόνια από το προηγούμενο Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι πολλά. Δάκρυα χαράς με το προπονητή μου μόλις τερμάτισα, με τη γυναίκα μου, το γιο μου, την οικογένεια μου, όλους τους Κύπριους που ήρθαν τους φίλους να με στηρίξουν. Έπρεπε να παίξω το παιχνίδι της υπομονής. Χθες όλη μέρα εδώ στον οίκιο να φωνάζουν Παύλο, Παύλο και γυπτρακές σημαίες. Και δεν είναι τίποτα. Και πάλι σήμερα ξεκινάμε κούρσα, την κόβουνε, κάνουν άλλοι. Είναι πράγματα που σε κάνουν πολύ περίεργο στη ζωή σου. Και είμαι πολύ ευγνώμων που ζω αυτές τις στιγμές. Όπως είπα και στο Γιώργο πριν 3 χρόνια στο Τόκιο, ο πόνος της τέταρτης θέσης ήταν πάρα πολύ μεγάλος με τον τρόπο που ήρθε. Και αν έπρεπε να διαλέξω, μια και είχα και διαφορετικές για τον χρυσό, αν θέλω τον χρυσό με ρίσκο να βγω από την τριάδα ή να πιάσω ένα μετάλλιο, σίγουρα πάντα θα διάλεγα το μετάλλιο, γιατί ο πόνος είναι πολύ μεγαλύτερος της τέταρτης θέσης από την χαρά του χρυσού. Έτσι πιστεύω, ευχαριστώ, γιατί ακόμα δεν πήγε σε αυτή τη χαρά. Απλά να αναφέρουμε ότι χθες που είμαστε εδώ συναντήσαμε πάρα πολλούς φίλους σου που ήρθαν εδώ και το άγχος τους ήταν αν θα ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί περισσότεροι αύριο φεύγουν και ήθελαν να ζήσουν αυτή τη στιγμή να σε βλέπουν να βγαίνεις Ολυμπιονίκης από τη θάλασσα της Μασσαλίας, αλλά να σε δούμε και σε λίγο στο βάθρο. Για δεύτερη φορά θα σε δούμε εμείς. Ακριβώς ήταν τεράστια υπομονή όπως είπα πριν. Εχθές είχα ταξιδίδια απευθείας, πρέπει να αγοράσουν άλλα. Ήταν
έχουν ήδη πωλήσει τα περισσότερα, δύσκολα βρήκαν, ευτυχώς βρήκαν όλοι εισιτήρια και ήταν εγώ μαζί μου να τα ζήσουμε αυτές τις φανταστικές. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε τα βάση να αγκαλιάσεις πολλούς, να ευχαριστείς πολλούς. Εμείς ευχαριστούμε, μας έκανε κι άλλη μια φορά περήφανος. Θα τα πούμε σε λίγο με το μετάλλιο κρεμασμένο πλέον. Ευχαριστώ.